Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Παρακολουθείτε το τρίτο μέρος του μεγάλου αφιερώματός μας στους πρώτους Έλληνες που μετανάστευσαν στην Αμερική για να επιβιώσουν οι ίδιοι και να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Οι ξενιτεμένοι πίστευαν ότι γρήγορα θα επιστρέψουν και πήραν μαζί τους στις βαλίτσες τους όλα τα προτερήματα αλλά και όλα τα ελαττώματα των Ελλήνων. Έτσι από τη μία ήταν ενωμένοι στηρίζοντας ο ένας τον άλλο και από την άλλη διχάστηκαν σε βενιζελικούς και βασιλικούς εκπλήσοντας την αμερικανική κοινωνία που παρακολουθούσε το διχασμό αυτό. Όταν όμως ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι έσπευσαν να καταταχθούν εθελοντές και να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. Και όμως μπορούσαν απλά να μείνουν στην Αμερική και να αποφύγουν αυτόν τον πόλεμο, αλλά δεν το έκαναν. Το 1912, πριν ξεκινήσει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, οι μετανάστες στην Αμερική που ξενιτεύτηκαν για να μην πεθάνουν από την πείνα συγκέντρωσαν χρήματα για να ενισχύσουν την πατρίδα εν ώψη του πολέμου που όλοι θεωρούσαν σίγουρο. Έγινε μια τεράστια ίσπραξη χρημάτων, όχι μόνο από τα μεγάλα κέντρα των Ελλήνων, από τη Βοστόνη και άλλα, αλλά και από μικρότερες πόλεις. Τότε, για παράδειγμα, πήγε ένας ποιητής, ο Σπύρος ο Ματσούκας, στην Αμερική και ζητούσε από τους Έλληνες να συγκεντρώσουν χρήματα προκειμένου να αγοραστεί ένα πολεμικό πλοίο για το πολεμικό ναυτικό εν ώψη των πολέμων, γιατί αυτός πήγε πριν ξεκινήσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Πολλοί τον κατέκριναν γι' αυτό και είπανε ότι πού πας να ζητήσεις χρήματα από τους ταπεινούς και καταφρονεμένους. Το έκανε αυτός, αλλά ανταποκρίθηκαν και οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι. Μαζεύτηκε λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και με ένα μέρος αυτού του ποσού αγοράστηκε ένα αντιτορπιλικό, το οποίο πήρε το όνομα Νέα Γενεά. Σεπτεμβρίου 1912. Σε κάθε πολιτεία της Αμερικής που υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, υπάρχει αναστάτωση αλλά και ενθουσιασμός. Έχει ξεκινήσει ο πόλεμος και οι μετανάστες κινητοποιούνται σε πόλεις όπως η Βοστόνη, το Κεντάκι, η Νέα Υόρκη, το Κολοράντο, η Φιλαδέλφια και το Σικάγο. Σε όλες τις πόλεις της Αμερικής οργανώθηκαν τότε εκδηλώσεις υπέρ της Ελλάδος, διότι οι Έλληνες ακόμα δεν έχουν εξαμερικανιστεί. Ζούσαν στην Αμερική, αλλά το μυαλό τους ήταν στην Ελλάδα, πονούσαν στην Ελλάδα. Και τους επηρέαζαν πάρα πολύ οι ειδήσεις, οι νίκες ή οι ήττες που γράφονται επί ελληνικού εδάφους. The Greek community in Chicago were still very patriotic and still had held close ties to the homeland. And so they were very, very happy to send their own back to Greece to fight in the Balkan Wars. Οι περισσότεροι ψάχνουν τρόπο να γυρίσουν στην πατρίδα για να πολεμήσουν ως εθελοντές στην πρώτη γραμμή. The young man volunteered for the Balkan Wars because they had agape at την Ελλάδα. They were Greeks. They had pride in their Greekness and they wanted to make sure that they supported. They didn't have to. They weren't drafted, but they volunteered to go back. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να επιστρέψουν και να καταταγούν. Αν έμεναν στην Αμερική, υπήρχε μόνο μία ποινή. What was the penalty? To be called a coward. You didn't face any penalties here in the United States, except maybe disrespect amongst your community. Είναι γεγονός ότι δεν τους ζήτησε κανείς να πάνε στην Ελλάδα να πολεμήσουν, αλλά πηγαία, συναισθηματικά, φιλοπάτριδες όντες αποφάσισαν να πάνε να πολεμήσουν στην Ελλάδα.
Η ελληνική κοινότητα της Αμερικής δημιουργεί στρατολογικά γραφεία και κέντρα εκπαίδευσης. Οι μετανάστες αγόρασαν με δικά τους χρήματα τα όπλα τους, τις στολές και το πανάκριβο εισιτήριο του πλοίου. Πολλοί μάλιστα από αυτούς πολέμησαν στον Πιζάνι όταν επέπρωτο να απελευθερωθούν τα Ιωάννα και όλη η Ήπειρος. Ήταν μεγάλη η προσφορά. Κυρίως όμως έχουμε τέτοια μεγάλα γεγονότα τα οποία έγιναν στην Αμερική. Ήταν στην πρωτοπορία, βρέθηκαν πάρα πολλοί από την περιοχή όπως ήταν της Μάνης, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Αρκαδίας, οι οποίοι κατετάγησαν εκεί στους εθελοντικούς λόχους. Διοικητής τότε αυτών των εθελοντικών λόχων εφέρετο ο Δημήτριος Εξαρχουλάκος. Πριν από την αναχώρηση των εθελοντών γίνονταν λειτουργίες στις ελληνικές εκκλησίες της Αμερικής. Ο πρώτος λόχος που ταξίδεψε για την Ελλάδα ήταν της Νέας Υόρκης και ακολούθησαν περίπου 25.000 ένοπλοι μετανάστες. Πολλοί δεν γύρισαν ποτέ. Άλλοι αμέν από αυτούς άφησαν τα κορμιά τους επάνω, στα όρια, στα σύνορα της Ελλάδος, υπερασπιζόμενοι τα εδάφη. Άλλοι πήγαν στα χωριά τους και άλλοι γύρισαν. Το τέλος του πρώτου Βαλκανικού πολέμου βρήκε την Ελλάδα να έχει απελευθερώσει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας και τα νησιά του Αιγαίου. Οι Έλληνες που επέστρεψαν από την ξενιτιά εθελοντικά βοήθησαν καθοριστικά στις νίκες του ελληνικού στρατού. Στην πρώτη γραμμή, ο νεαρός γιατρός Γεώργιος Παπανικολάου πολεμά δίπλα σε επιστήμονες και φοιτητές που ήρθαν από την Αμερική. Αυτοί τον προτρέπουν να μεταναστεύσει για να ασχοληθεί με την έρευνα, η οποία στα αμερικανικά πανεπιστήμια ήταν σε άνθηση. Τους άκουσε, μετανάστευσε για επιστημονικούς λόγους και λίγα χρόνια μετά ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ που έσωσε και σώζει εκατομμύρια ζωές. Από τις αρχές του 1900 δημιουργήθηκαν οι πρώτες μεγάλες οργανώσεις μεταναστών. Ο πρώτος ήταν ο Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος, ο οποίος στη Βοστόνη ίδρυσε το 1903 την Εθνική Ένωση. Δυστυχώς, λίγα χρόνια μετά ο Αναγνωστόπουλος πέθανε και σταμάτησε. Μετά ξεκινάει τον Οκτώβριο του 1907 η Πανελλήνιος Ένωση, η οποία αντιπροσώπευε για πολλά χρόνια τους Έλληνες. Ο Κορομιλάς που ένωσε σχεδόν 100 τοπικές οργανώσεις Ελλήνων μεταναστών. Η Ένωση ήταν κατά βάση βενιζελική και βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση των εθελοντών που πολέμησαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Άλλωστε ο Κορομιλάς ήταν κατά της μετανάστευσης και της αμερικανοποίησης των Ελλήνων. Λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η κόντρα ανάμεσα στο βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Βενιζέλο οδήγησε στον εθνικό διχασμό και στο φανατισμό. Το ακραίο κλίμα και η διχόνοια επηρέασαν άμεσα και τους Έλληνες της Αμερικής. Όλο αυτό το κλίμα, όλες αυτές οι πολιτικές αψιμαχίες ασφαλώς μεταφέρθηκαν και στους Έλληνες της Αμερικής. Οι εφημερίδες της Ομογένειας δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν τη μία ή την άλλη παράταξη. Η εφημερίδα Ατλαντής ήταν αντιβενιζελική εφημερίδα και ο Εθνικός Κήρυκας βενιζελική. Αρχηγός των βασιλικών εκεί ήταν η Ατλαντίδα με το Σόλωνα Βλαστό.
ο οποίος είχε ξεκινήσει βενιζέλικος, μετά έγινε βασιλικός. Μετά, το 1915, μπήκε στο χορό ο Εθνικός Κήρυκας με τον Πέτρο Τατάνη, ο οποίος είχε την καλή τύχη να έχει αρχισυντάκτη ένα ιερέα από την Κωνσταντινούπολη, τον Δημήτριο Καλήμαχο, ο οποίος ήταν φανατικός βενιζελικός και μάλιστα το πρώτο φίλο του της εφημερίδας φιλοξενεί συνέντευξη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και το Κήρυκας, το Εθνικός Κήρυκς, είναι από τον Κήρυκα Χανίων που έβγαζε τότε ο Βενιζέλος, πρόσθεσαν το Εθνικό και συνέχισαν. There were definitely fights within the churches, within the marketplace, because a lot of Greeks in Chicago were fruit peddlers, owned produce markets, and so when they'd go to the markets, they'd talk about politics and they'd get into fights at the markets. Στη φωτογραφία της εποχής φαίνεται το ελληνικό καφενείο, όπου υπάρχουν τα κάδρα και του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου. Φυσικά ήταν μια εξαίρεση, καθώς η διχόνοια των μεταναστών ήταν τόσο μεγάλη που πήγαιναν σε διαφορετικά καφενεία. Σύντομα έκτισαν και διαφορετικές εκκλησίες για να μην τσακώνονται μεταξύ τους την ώρα της προσευχής. Φοβερές ιστορίες. Έκαψαν στη Βοστόνη κάπου, έκαψαν μια εκκλησία. Προπυλάγιζαν παπάδες. Χειρότερα από ό,τι έγιναν στην Ελλάδα. There were definitely splits within churches and they split apart and created a different church. The story I have about that comes from my mother's side of the family. She remembers as a little girl, even in the church, there was lots of political argumentation. To many times it even would become violent. So there was totally a split at that time between those who were the loyalists to the king and those who were Venizelos. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν στον πόλεμο με το μέρος της Αντάν. Οι Έλληνες μετανάστες αφήνουν στην άκρη τις διχόνιες. Μετά το διάγγελμα του Προέδρου Ουίλσον κάνουν μεγάλες συγκεντρώσεις στη Νέα Υόρκη. Με τα μετάλλια από τους Βαλκανικούς πολέμους στο στήθος, βασιλικοί και βενιζελικοί δηλώνουν την αφοσίωσή τους στην Αμερική, που συμμαχεί πλέον με τη γενέτειρά τους. Μέχρι το τέλος του πολέμου, οι μετανάστες αγοράζουν ομολογίες ελευθερίας ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ομολογίες ήταν ο τρόπος του κράτους να δανείζεται από τους πολίτες. Αυτή τη φορά, χιλιάδες Ελληνοαμερικανοί κατετάγησαν στον Αμερικανικό στρατό και πολέμησαν στο δυτικό μέτωπο. Δεν ήταν μόνο μια απόδειξη πίστης στη νέα πατρίδα, αλλά και μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να ξεφύγουν οι Έλληνες μετανάστες από το κυνηγητό της Ku Klux Klan και το ξενοφοβικό κλίμα. Η κόντρα βενιζελικών και βασιλικών αναζωπηρώθηκε μετά τη λήξη του πολέμου, όταν ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές του 1920. Οι ελληνικές εφημερίδες της Αμερικής είχαν πάλι την τιμητική τους. Ήταν η μαύρη νύχτα του Εθνικού Κήρυκα, διότι έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα νικήσει, βγήκε με τίτλο «Ναι νικήκαμεν». Και όταν μετά έμαθαν ότι δεν νικήκαμεν, βγήκαν όλοι οι υπάλληλοι του Εθνικού Κήρυκα στους δρόμους να μαζέψουν τα φύλλα πίσω. Και βέβαια δεν έχασε την ευκαιρία η Ατλαντίδα να βγει με τον τίτλο «Νίκη, μα νίκη». Έχει μια καταπληκτική περιγραφή του τι γινόταν τότε στο γραφείο του Εθνικού Κήρυκα, που τηλεφωνούσαν οι άνθρωποι, πήγαιναν εκεί, είχε μαζευτεί κόσμος απ' έξω και έλεγα να πάμε να κάνουμε δικτατορία, επανάσταση, να μην αφήσουν το κόμμα που κέρδισε να πάρει τις εκλογές, το βασιλιά, να επαναφέρουν με τη βία του Βενιζέλου.
Οι εφημερίδες βέβαια και στην Ελλάδα και την Ομογένεια συμμετείχαν πάντοτε στις μεγάλες διαμάχες του ελληνισμού και είναι αλήθεια ότι οι Ελληνοαμερικανοί σκέφτηκαν σοβαρά να πιέσουν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών. Στη συνέχεια κυρίες και κύριοι θα δούμε πως οι μετανάστες συνέχισαν να δίνουν ένα σκληρό αγώνα για να αντιμετωπίσουν το ρατσισμό και τις προκαταλήψεις που υπήρχαν σε βάρος τους. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη Μηχανή του Χρόνου και το τρίτο μέρος της μεγάλης έρευνας για τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Τότε που οι συμπατριώτες μας ήταν θύματα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Τότε που ψηφίζονταν νόμοι που εμπόδιζαν τη μαζική μετανάστευση των Ελλήνων, των Ιταλών και των Ιρλανδών. Ήταν οι περίφημες αναλογίες που αντιμετώπιζαν τους Έλληνες μετανάστες ως ανεπιθύμητους. Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν δύο σημαντικές οργανώσεις που βοήθησαν καθοριστικά τους Έλληνες να κατανοήσουν την Αμερική, αλλά και τους Αμερικανούς να κατανοήσουν τους Έλληνες. Ήταν η οργάνωση ΓΚΑΠΑ και πρωτίστως βέβαια η θρηλυκή ΑΧΕΠΑ. Καλοκαίρι 1922, οι Ελληνοαμερικανοί έμποροι της Ατλάντα, Γιώργος Νικολόπουλος από το Καρπενήσι και Γιάννης Αγγελόπουλος από τη Δίβρη της Ηλίας, ταξιδεύουν για δουλειές στο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουν από κοντά το κυνηγητό των Ελλήνων από την Ku Klux Klan και όταν επιστρέφουν, συζητούν με φίλους τους τις ρατσιστικές επιθέσεις. Βιάσανε μια γυναίκα και είπανε Έλληνας εβίαση λευκή. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν Ελληνοαμερικάνοι οι οποίοι πήγανε στον εκδότη και του λένε τι θέλεις να μας πεις Έλληνα σε βία σε λευκή, τι είμαστε εμείς. Στις 26 Ιουλίου του 1922 σε μια εκκλησία της Ατλάντα μετανάστες ιδρύουν την Αμερικανο-Ελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση γνωστή ως ΑΧΕΠΑ. Σκοπός της οργάνωσης ήταν να αντιμετωπίσει τις ρατσιστικές επιθέσεις. Να πείσει το ελληνικό στοιχείο ότι το παρόν και το μέλλον ήταν στη νέα πατρίδα και δεν υπήρχε γυρισμός. Να βοηθήσει τους Έλληνες να αφομοιωθούν αλλά και να αναδείξει τον ελληνικό πολιτισμό. So the AHEPA was founded to help Greeks assimilate into American culture more. And something interesting about the AHEPA is at this time the Greek nation states, you have nationalism. Paparigopoulos and other authors in Greece redeem the Byzantine Empire, create a continuity of Hellenism. So the happens, they wanted to assimilate their people, help them learn English, help them assimilate into American culture, but also they wanted to preserve some sort of Hellenism. And so at the beginning of the AHEPA, you have them highlighting ancient Greek values, that Greeks have come to the United States because the Greece back home was not where we could be our fullest, where we can get to our fullest potential. Τα μέλη της είχαν μυστικά σήματα για χαιρετισμούς, αναγνώριση μελών και στις συνεδριάσεις μιλούσαν μόνο αγγλικά, αν και πολλά μέλη δεν ήξεραν τη γλώσσα καλά. Μέσα σε μία εξαετία η οργάνωση είχε 192 στοές και περίπου 18.000 μέλη. Η μίση στους αχέπανς γινόταν όπως ακριβώς γίνεται και στους τεύτονες. Είχαν μασονική νοοτροπία, αλλά και τελετουργία. Αλλά να σημειώσω ότι η μασονία στην Αμερική δεν είναι κάτι που κρύβεται. Είχα γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν με περηφάνεια και έδειχναν το δαχτυλίδι του μασόνου. Και μάλιστα ένας πήγαινε για πολιτιακός βουλευτής στη Νέα Υόρκη και του λέει αυτό βγάλτο, θα φας μαύρο που θα το έχεις αξέχαστο από τους Έλληνες. Μου λέει, μα γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά κράτονται για την Αμερική, όχι για την Ελλάδα. Και μερικοί έφτασαν και σε ακρότητες
όπως το να τρώνε πολύ για να παχύνουν, να φορούν φαρδιές γραβάτες, φορούσαν εκείνα τα αστεία καπέλα τα κόκκινα. Η πρώτη εκστρατεία που έκανε ήταν για την Αμερικανική υπηκότητα. Το 1929, μόλις 7 χρόνια μετά την ίδρυσή της, μέλη της συναντήθηκαν για πρώτη φορά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λευκό Οίκο. Ήταν ένα μεγάλο βήμα για την ενσωμάτωση των Ελλήνων. Δεν ήταν όμως όλοι σύμφωνοι με τις ιδέες που προωθούσε η ΑΧΕΠΑ. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1923, στο Πίτσμπουργκ, μια άλλη ομάδα Ελληνοαμερικανών ιδρύει το Ελληνικό Προοδευτικό Σύνδεσμο που έμεινε στην ιστορία ως ΓΚΑΠΑ. Η διαφορά τους με την ΑΧΕΠΑ για το θέμα της υπηκότητας ήταν ότι η ΓΚΑΠΑ ήθελε οι μετανάστες να κρατήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και πάνω απ' όλα να μην εγκαταλείψουν τη γλώσσα. Οι δύο αυτές οργανώσεις μετά από λίγο καιρό ήρθαν σε διαξηφισμούς μεταξύ τους, ακριβώς για το λόγο ότι οι μεν απέβλεπαν περισσότερο στον αμερικανοκεντρικό χαρακτήρα των Ελλήνων, οι δε της ΓΚΑΠΑ στον ελληνοκεντρικό χαρακτήρα. Η ΓΚΑΠΑ είχε και αυτή στοές και στις συνεδριάσεις τα μέλη μιλούσαν μόνο ελληνικά. Στράφηκε κυρίως σε μετανάστες που είχαν δυσκολία να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. Η παλιά κόντρα βενιζελικών και βασιλικών είχε αντικατασταθεί από αυτή μεταξύ της ΑΧΕΠΑ και της ΓΚΑΠΑ. There was definitely animosity between them. Eventually later on in the 60s and 70s ΓΚΑΠΑ just integrated into the ΑΧΕΠΑ. And now the ΑΧΕΠΑ is more not about assimilation, more about preserving Hellenism in America. So it's turned into the mission of ΓΚΑΠΑ. Και οι δύο οργανώσεις όμως βοήθησαν καθοριστικά και με πολλούς τρόπους στην Ελλάδα, στέλνοντας για πολλές δεκαετίες τεράστια υλική και οικονομική βοήθεια. Στην Ελλάδα την βοήθησαν και οι δύο οργανώσεις. Δηλαδή, έχουμε το παράδειγμα του νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Έστειλαν πολλά χρήματα και η μία οργάνωση και η άλλη. Ήτανε προσωπικά και, ξέρω κι εγώ, λιγάκι αρχηγικά τα αίτια εκεί. Αλλά βοήθησαν, σίγουρα βοήθησαν. Υπήρχε και τότε, αλλά υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλο το... στον Δεύτερο Παγκόσμιο. Μαζεύανε λεπτά, στέλνανε ρούχα, στέλνανε, βρίσκανε να στείλουν και τρόφιμα σε κονσέρβες, να βοηθηθούν εδώ στην Ελλάδα. Κάνανε χορούς, κάνανε χίλια δυο πράγματα για να μπορούν να βοηθηθεί η Ελλάδα. All of these first immigrants. Secondly, they also gave back to Greece. Just in my dad's organization, they made a clinic in Pylos because they felt that there was no one there for health. So if you go there today, there is a clinic. That was done through my dad's organization. So what I'm saying is, I don't think the Greeks in Greece understand that there was this bond all the time, absolutely all the time. They thought of those people all the time. They thought of their relatives, their friends. So within this, right here, you can really walk these streets and know that your father walked these streets, your grandfather walked these streets. My grandfather on my mother's side was a peddler. He walked these streets. So all of this area right here has sentiment and emotion to it because it's not just the Greeks here, it was always the memories of those Greeks. Acting like getting involved in politics because they still had a great love for their country, for their home country, for Greece, for their patrida. And so, and this is evident by them going back to the country, to the home country and sending money back to Greece. So they were still very in touch with the nation, even though they were starving in Greece. They were poor. I mean, my yaya was eating horta. That's all she had to eat in Greece. But there was still that love for Greece. And that came through
schools in Greece, but it also was very much because they just had such a love for their home country. Η ΑΧΕΠΑ βοηθά μέχρι σήμερα την Ελλάδα, όπως κάνουν και όλες οι ελληνικές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις αρχές δεκαετίας του 1920, το Αμερικανικό Κογκρέσο περιορίζει τη μετανάστευση από την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Οι διακρίσεις της νομοθεσίας ευνοούσαν κυρίως τη μετανάστευση από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Η λογική της Κούκλουξ Κλάν κυριαρχεί και τα κριτήρια είναι τόσο οικονομικά όσο και ρατσιστικά. Το σύνθημα είναι απλό. Έξω οι μετανάστες. Πιστεύουνε ότι οι μετανάστες οδηγούν προς τον εκφυλισμό της Αμερικής, ότι δεν ανήκουν στην Αμερική, είτε πολιτισμικά, είτε πολιτικά. Και εκεί υπάρχει μια τρομερή πίεση να αλλάξουν οι νόμοι και είναι επιτυχής. Υπάρχει φυσικά η αντιπαλότητα, υπάρχει η αντίκρουση, υπάρχουν τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία προσπαθούν να αντισταθμίσουν την πολεμική κραυγή, θα έλεγε κανείς, των αυτοκτονιστών. Immigrants out, έξω οι μετανάστες. Επίσης, ήταν και οι αυτοκτονιστές, χρησιμοποιήσαν και το επιχείρημα ότι η παρουσία των μεταναστών φυσικά συμπίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια και ήταν εναντίον της αμερικανικής εργατικής τάξης. Οπότε είχαν με το μέρος τους επίσης και την εργατική λευκή τάξη. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια σύγκρουση και οι μεταναστευτικές πολιτικές φυσικά έχουν να κάνουν με οικονομικά και πολιτισμικά συμφέροντα και υπάρχει μια διαπραγμάτευση ανάλογα με τις συγκυρίες κάθε εποχής. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση απαγορεύτηκε η είσοδος και στους κομμουνιστές. One might be rejected for political reasons. They would not accept anarchists. After the Russian Revolution, communists were excluded. Single women with no relatives were inspected very closely because of the concern that they might end up, for example, being prostitutes. Το 1924, και ενώ ο ρατσισμός και η ξενοφοβία ήταν σε έξαρση, ψηφίζεται και εφαρμόζεται ο περίφημος νόμος με τις αναλογίες. So in the United States, there were quotas established. I mean, you had the Chinese Exclusion Act that eliminated Chinese immigration completely, but you also had quotas. So you had quotas from certain countries. So you had every year or every 5 years only a certain amount of people from Greece, only a certain amount of people from Ireland, a certain amount of people from Italy can come to the United States and immigrate. Με αυτόν τον νόμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δέχονταν στο εξής αριθμό μεταναστών που αναλογούσε στο 2% των ξενιτεμένων κάθε χώρας που είχαν γεννηθεί στην Αμερική και κατοικούσαν εκεί κατά την απογραφή του 1890. Το 1890 όμως, οι καταγεγραμμένοι Ελληνοαμερικανοί ήταν μόνο 2.320, δηλαδή πλέον θα επιτρεπόταν να μεταναστεύουν στην Αμερική μόνο 40 Έλληνες το χρόνο, όπως και έγινε. Οι Αμερικανικές αρχές επέτρεψαν τελικά 100 άτομα ετησίως και έτσι επισήμως από το 1925 μέχρι το 1930 πέρασαν από το Ellis Island 737 Έλληνες, την ώρα που οι βορειοευρωπαίοι μετανάστες ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Άλλες 7.000 Έλληνες πέρασαν ως σύζυγοι και τέκνα μεταναστών παρακάμπτοντας την αυστηρή νομοθεσία. Όταν απαγορευόταν, έφευγαν και πήγαιναν σε άλλες περιοχές, στην Νότια Αμερική συνήθως, και πήγαιναν από εκεί, παντρεύονταν και τους πήγαιναν, τις έπαιρναν στην Αμερική. Αλλά και μετά οι δικοί μας για να παντρευτούν έπρεπε να κάνουν, ξέρετε, εξορία, οι λαθροί.
ο Λαθρέος, ο οποίος μαγευόταν Αμερικανίδα, για να πάρει τα χαρτιά του έπρεπε να φύγει έξω από την Αμερική και να ξανεπιστρέψει. Και γι' αυτό οι πιο πολλοί πήγαν στον Καναδά. Αυτά μέχρι και τα τωρινά χρόνια. My grandfather immigrated to the United States while the quotas were met for that year, 1953, and so he had to go to Canada. And he lived in Canada, and then he immigrated when there were no more quotas. Μέχρι το 1930, στην Αμερική ζούσαν πλέον περισσότεροι από 400.000 Έλληνες που ήταν αποφασισμένοι να επιβιώσουν και να τα καταφέρουν. Οι πρώτοι Έλληνες που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες προσεύχονταν σε ρωσικούς ναούς. Η ανάγκη εκκλησιασμού ήταν επιτακτική και έτσι έχτισαν δικούς τους ναούς. There are just big groups of people who just say we want a church. We're going to build a church. They would have all sorts of fundraising for the church. Yes, they were the ones who got the priests. Many of the priests of course had to come from Greece. So they brought priests from Greece, but they wanted the church. That was an important element in their life. Το πρώτο που κοίταξαν να κάνουν είναι να βρουν μια κατοικία, να βρουν συγγενείς και ένας όμιλος γυναικών, ανδρών, Ελληνοορθοδόξων. Το πρώτο τους μέλημα ήταν να κάνουν εκκλησία και σχολείο. Και τότε, εάν είχαν μερικά χρήματα, ή οι Αγγλικανοί ή άλλοι χριστιανοί ή και μη χριστιανοί, τους έδιναν μικρές εκκλησίες, διότι εκείνοι είχαν κτίσει μεγαλύτερες, ίδρυσαν την εκκλησία και στο υπόγειο, κάτω μέρος της εκκλησίας, έκαναν το ελληνικό σχολείο. Και το λεγόμενο κατηχητικό. In Greek Chicago, you had during the 1890s influx of Greek immigration to Chicago, and around it was 1892, Greeks in Chicago appealed to the metropolis of Athens for the Archdiocese of Athens for them to send a priest because they had no church. And also this time you have women start coming as well, so you need to establish a community here. So they sent, the first priest in 1892, and a couple churches in Chicago will fight over who was the first church founded, but traditionally it was the Annunciation Cathedral and Holy Trinity. Holy Trinity was established in Greektown, an Annunciation Cathedral on LaSalle Street. In Chicago. Οι πρώτοι ιερείς που πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αφήσει όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες τα χωριά τους. Οι περισσότεροι δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένοι. Αγράμματος να ήταν. Κάποιος ιερεύς, εφόσον ιερεύς, ξέρει γράμματα. Μπορεί να μην ήταν του πανεπιστημίου, αλλά εγνώριζε και να μιλήσει και να διαβάσει. Απευθύνοντας σε αυτόν, και αυτός επίσης προσπάθησε όχι μόνο να τους μιλήσει, να τους παρηγορήσει, διότι βρίσκονται στη λεγόμενη ξενιτιά, αλλά και να τους βοηθήσει σε γράμματα, στη θρησκεία και να έχουν τροποτινά κάτι, ένα κέντρο που θα μπορούσε να ομαλοποιήσει ή να ευχαριστήσει κατά κάποιον τρόπο τη ζωή τους, η οποία ήταν πολύ σκληρή. Η ζωή στην Αμερική δεν ήταν εύκολη ούτε για τους παπάδες που ζούσαν από τον οβολό των φτωχών μεταναστών. Ήταν πολύ δύσκολο. Μάλιστα για να πληρωθούν και να ζήσουν έπρεπε να βγάζουν δίσκο ζητιανεύοντας, ακόμη και μέσα στο, θα το πω, το καφενείο, να ρίξει κάτι άνθρωπο, ώστε ο ιερεύς να μπορέσει
να ζήσει είτε μόνος είτε ως οικογενειάρχης. Μέχρι το 1910 οι Έλληνες της Αμερικής χτίζουν συνεχώς νέες εκκλησίες σε αρκετές πολιτείες. Οι ιερείς βγάζουν πύρινους πατριωτικούς λόγους στους ξενιτεμένους κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και τους προτρέπουν να γυρίσουν πίσω για να πολεμήσουν. Την εποχή του διχασμού όμως οι ναοί χωρίζονται σε βενιζελικούς και βασιλικούς. Όταν την πλειοψηφία την έπαιρναν οι βασιλικοί, οι βενιζελικοί έφευγαν και αυτοί έφευγαν άλλη εκκλησία δική τους. Και μάλιστα κάποτε που συζητούσα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, το είπα ότι εντάξει, έχουμε 500 ναούς στην Αμερική, αλλά μην ξεχνάμε ότι διπλασιάστηκαν τα χρόνια του εθνικού διχασμού. Δεν είναι δηλαδή το θρησκευτικό συνέστημα που συνετέλεσε στο να έχουμε τόσους ναούς, όσο η πολιτική συγκυρία. Και δεν μου το διέψευσε. Η διαμάχη ήταν τέτοια που υπήρξαν ακόμα και πυροβολισμοί μέσα σε ναούς. Στη Νέα Υόρκη, οι παλαιότεροι ναοί είναι του Αγίου Ελευθερίου για τους βενιζελικούς και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για τους βασιλικούς. Οι ναοί έχουν τα μικρά ονόματα των δύο αντιπάλων, του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου. Η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται όταν ανακηρύχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο τότε Μητροπολίτης Κέρκυρας Αθηναγόρας. Καταλάγιασε τα πάθη τα οποία υπήρχαν μεταξύ των βασιλοφρόνων και των δημοκρατικών, μάζεψε τους παπάδες, έφτιαξε σχολεία και δημιούργησε γενικά μια πάρα πολύ μεγάλη εποχή. Μετά τον Αθηναγόρα και τον διάδοχό του Μιχαήλ, το 1959 αρχιεπίσκοπος έγινε ο Ιάκωβος, που περπάτησε δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για τα δικαιώματα των μαύρων, έγινε εξώφυλλο μαζί του στο περιοδικό Life και ανέπτυξε σχέσεις με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και φυσικά ο Ιάκωβος ήταν πάρα πολύ ικανός πολιτικός και έλεγε και μας θύμισε ότι αυτός ήταν μεγάλος στην Τουρκία. Και μεγάλο στην Τουρκία σαν Ελληνοορθόδοξος και επομένως σαν πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Και ότι επίσης σαν Έλληνας Ορθόδοξος, σαν Ελληνοορθόδοξος δεν μπορεί να επιτρέψει τον εαυτό του σαν ηγέτης μιας χριστιανικής πίστης να δέχεται τους εξαρτελισμούς των μαύρων. Οπότε ο Ιάκωβος κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ρητορική κίνηση. Από τη μια μεριά ανακαλεί το παρελθόν του σαν ένας καταπιεσμένος πολίτης των Τούρκων. Οπότε εδώ έχουμε το ελληνοορθόδοξο παρελθόν και από την άλλη μεριά έχουμε την ελληνοορθόδοξη έμφαση στην αγάπη και στην ισότητα και αυτά τα τοποθετεί με τρόπο ώστε να αιτιολογήσει γιατί έκανε αυτή την πολιτική κίνηση. Όπως είπα, ήταν μια καινοτόμος πολιτική κίνηση, ήταν μια τολμηρή κίνηση και δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν υπάρχουν συστηματικές μελέτες το πώς η ευρύτερη ελληνοαμερικανική κοινωνία εάν δέχθηκε ή αν έκανε κριτική στον Ιάκωβο. Πολλοί κοινωνιολόγοι μας αφήνουν να νοηθεί ότι ο Ιάκωβος ήταν πολύ πιο αποχωρημένος από το ποιμνιό του. Υπάρχουν περιπτώσεις ελληνοορθόδοξων ιερέων, κυρίως στο Νότο, οι οποίοι δείχνουν αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς τους μαύρους. Μέσα σε όλα τα θετικά που είχε ο Ιάκωβος είναι ότι, και περηφανευόταν πολύ γι' αυτό, ότι συμπορεύτηκε με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Αλλά συμπορεύτηκε και με τον Παπαδόπουλο στη δικτατορία και τον Πατακό. Φωτογραφίες με τον Πατακό, με αυτά. Ξεσηκώθηκε ο Ελληνισμός. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Ο Ιάκωβος έθεσε και το θέμα της γλώσσας κατά τη Θεία Λειτουργία. Προσπάθησε να βάλει τα αγγλικά στα, στη λειτουργία. Να την κάνει δηλαδή και μέχρι τώρα το έχει καταφέρει. Τώρα οι περισσότερες λειτουργίες εδώ γίνονται και στα αγγλικά και μερικά κύρια λέησον του Κυρίου δεηθόμεν στα ελληνικά. Εδώ που τα λέμε ήταν και ανάγκη. Δηλαδή
η ανάγκη ήταν το πιο βασικό, για να λέμε την αλήθεια. Χρόνια πριν, όταν τα παιδιά, τα γεννημένα εδώ, τρίτη, τέταρτη γενιά, ήθελαν και αγγλικά τη γλώσσα τους να την ακούνε στην εκκλησία, γιατί πρώτα ήταν όλα ελληνικά. Οπότε ο αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, Θεός χωρέστον, είπε ότι ορισμένα κομμάτια της εκκλησίας, παραδείγματος χάρη το Πάτερ ημών, το πιστεύω και μία άλλη ευχή, να λέγεται σε αντιγλωσίας και ελληνικά και αγγλικά. Με την πάροδο των ημερών και των χρόνων έχει αυξηθεί βέβαια η αγγλική γλώσσα στις εκκλησίες. Εξαρτάται τι ελληνισμός υπάρχει σε κάθε ενορία. Σήμερα στην Αμερική η Θεία Λειτουργία γίνεται και στις δύο γλώσσες, αναλόγως αν οι πιστοί μιλάνε κυρίως ελληνικά ή αγγλικά. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι ενορίες είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των Ελλήνων. Η Εκκλησία τους κρατά ενωμένους, όπως επίσης κρατά τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Διαφορετικά σε αρκετές περιοχές όπου ζουν Ελληνοαμερικανοί, η ελληνικότητα θα έχει χαθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη Μηχανή του Χρόνου και την έρευνά μας για τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Η προσπάθεια για ενσωμάτωση των μεταναστών στην αμερικανική κοινωνία κράτησε πολλές δεκαετίες. Ήταν ένας αγώνας επίπονος και συστηματικός. Τελικά οι Έλληνες ενσωματώθηκαν όταν τα παιδιά τους κατατάχθηκαν στον Αμερικανικό στρατό και πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κορέα και στο Βιετνάμ. Πολλοί Έλληνες έγιναν ήρωες και στόλισαν το στήθος τους με πολλά μετάλλια ανδρείας. Συγχρόνως, το ποσοστό των νέων Ελλήνων που σπούδαζε ήταν τεράστιο για τα δεδομένα της αμερικανικής κοινωνίας και φυσικά ήταν μια δικαίωση για τους γονείς τους που έκαναν πολύ μεγάλες θυσίες για να δουν τα παιδιά τους στα κολέγια. Όμως, μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των μεταναστών ήταν η αναπάντεχη καταστροφή που τους βρήκε, όπως και όλη την Αμερική, το 1929, τότε που το κράχ εκμυδένισε τις περιουσίες και τον κόπο των Ελλήνων. Τη δεκαετία του 1920, πολλοί Έλληνες της Αμερικής απέκτησαν την αμερικανική υπηκότητα. Έγιναν μικροϊδιοκτήτες, επιχειρηματίες και διέπρεψαν, όπως ο Βοσκός Σπυροσκούρας από το σκουροχώρι Ηλίας, που έγινε το αφεντικό του Hollywood και δημιούργησε την 20th Century Fox. Οκτωβρίου του 1929 το μεγάλο κράχ και η μαύρη τρίτη της Wall Street έπληξε και τους Έλληνες μετανάστες. Ο πατέρας μου το 1929 που ήρθε δεν είχε γίνει το κράχ. Μετά τα άμαθε ότι τα χάσε τα λεφτά του όλα. Και αυτού και πάλι από την αρχή. Το κρέψε από τη μητέρα μου γιατί ντρεπόταν. Από πάνω από τα μπαλκόνια και από τους ουρανοξύστες να πέφτουν, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους. Οι Έλληνες αυτοί είχαν νωρίτερα επενδύσει και είχαν φτιάξει σπίτια. Αυτά τα σπίτια μετά τα μετέτρεψαν σε ξενοδοχεία και ή δεν ήρθαν ή ήρθαν και έτσι πλέον έπαθαν μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
Γνωρίζουμε ότι έχασαν τις περιουσίες τους, έχασαν τα κινητά τους, έχασαν τα χρήματα τα οποία είχαν σε τράπεζες και το χειρότερο απ' όλα έχασαν τις ίδιες τους τις δουλειές. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο οι ίδιοι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, να χρηματοδοτήσουν αυτούς, δεν μπορούσαν να θρέψουν τις οικογένειές τους, όσοι δεν είχαν οικογένεια στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να φροντίσουν ούτε τις οικογένειές τους στην Ελλάδα. Η κατάσταση βέβαια ήταν τόσο δραματική ώστε ανάγκασε πολλούς Έλληνες να επιστρέψουν στην πατρίδα. Κακώς βέβαια, γιατί αυτοί ποτέ δεν μπόρεσαν στο εξής να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Εκείνοι οι οποίοι είχαν την παρησία να μείνουν στην Αμερική, εκείνοι πράγματι κατόρθωσαν να ξαναφτιάξουν μετά από λίγα χρόνια τη ζωή τους και να πάνε πάλι μπροστά όπως ήταν και πριν από το μεγάλο κράχ. Παιδιά των μεταναστών που μεγάλωναν στην Αμερική αγαπούσαν την Ελλάδα, αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν την προκατάληψη και το μπέρδεμα που προκαλούν οι δύο πατρίδες, οι δύο γλώσσες και η διαφορετική νοοτροπία. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όμως, οι δύο πατρίδες συμμάχησαν εναντίον του κοινού εχθρού. Τα Ελληνόπουλα κατατάσσονται στον Αμερικανικό στρατό. When the war broke out, I was 19 years old. I joined the paratroopers. I jumped in Normandy. I remember coming down in the parachute, and all I could say was "Panayir, Panayir." We were one of the first soldiers to break into Dachau, and the first soldiers to see the furnaces and what they did to the Jewish people there. It was quite an experience, and it has affected my whole life since then. I'm totally against war. When the Germans broke through in the Battle of the Bulge, I was missing in action. I got separated from my group. All my patrol was killed. And my younger brother, Constantine, who we all loved, he was a little bow-legged kid when he was small. He was wounded in the first day he went into combat in France and wound up in England in the hospital for almost a year. And my other brother, Babe, also was in the army. So my father had his three sons. All three were in the army. Devastated him. He would get letters from me, but they would be whole big holes would be cut into them because they were all censored. He would get up in the middle of the night, couldn't sleep, and he'd walk out, just walk in the streets, and he'd meet the other Greek men walking in the streets. And he wanted to get into the army so he could find me, be with me. Οι Έλληνες μετανάστες που τα παιδιά τους είχαν καταταγεί στον Αμερικανικό στρατό δεν ανησυχούσαν μόνο για αυτά. Δεν ήξεραν επίσης τι έκαναν οι οικογένειές τους στην κατεχόμενη Ελλάδα που υπέφερε από την πείνα και τη σκληρότητα των Ναζί. Ήταν το δικό τους ολοκαύτωμα, όπως λέει ο Ελληνοαμερικανός Τζον Κάλλας. Beside that, my father didn't know how his mother and father were still alive. You know, there was famine in Greece. And the Greeks that were here could not communicate with their parents and their relatives in Greece. And it was terrible. It was our Holocaust. When we started to get letters, I remember my father sitting in bed and crying like a little baby because he found that both his mother and father had died. And then my mother's father and mother had died. You know, and this is news we got long after they died when the war was over. United States Marine Corps. One, two, three, four. I love the Marine Corps.
Αυτό είναι το ελληνοαμερικανικό τάγμα 122 που αποβιβάστηκε με 615 στρατιώτες κάπου στην Μπάργα το χειμώνα του 1944. Παρέμειναν στην Ελλάδα που δεν την είχαν ξαναδεί ποτέ, περίπου 7 μήνες. Αποστολή τους ήταν να κάνουν σαμποτάζ στο γερμανικό στρατό. Είχαν μόλις ένα νεκρό. Το τάγμα ονομάστηκε έτσι γιατί συγκροτήθηκε 122 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στα πλάνα και τις φωτογραφίες φέρεται η ελληνική σημαία να κυματίζει δίπλα στην αμερικανική κατά τη διάρκεια παρέλασης στο στρατόπεδο Κάρλσον του Κολοράντο. Εκεί οι Έλληνες δεύτερης γενιάς εκπαιδεύτηκαν στον ανορθόδοξο πόλεμο προκειμένου να προετοιμαστούν για τις ειδικές συνθήκες των ελληνικών βουνών. Ο Πίτερ Δημοσθένης Κλένος ήταν ο πρώτος ελληνικής καταγωγής απόφυτος της στρατιωτικής σχολής West Point. Ανέλαβε τη διοίκηση του τάγματος. Η ιστορία του ελληνοαμερικανικού τάγματος παρέμενε κρυφή στα αρχεία της CIA μέχρι το 1988. Οι Έλληνες δεύτερης γενιάς πολέμησαν αργότερα και στον πόλεμο της Κορέας αλλά και στο Βιετνάμ. My brother in Vietnam, he was shot. He was a master sergeant and he was shot and the bullet went in his chest and out his leg, but it didn't hit any vital parts and he survived. And my brother died about a year ago. And he got the Bronze Star, the Silver Star, the Purple Heart, the Air Medal for his bravery. He was in Korea and Vietnam. In Korea, I was in the army too. And in Korea, it turned out there were five of us in the family that were in the U.S. Army in Korea. My brother was in the army. I was in the army. My brother-in-law, John Fakeless, who was married to one of my sisters, was in the Army. My other brother-in-law, Wayne Bancroft, who was married to one of my sisters, he was in the Navy, and he was a Navy pilot, and he died in the Navy. Οι Έλληνες, συμμετέχοντας πλέον στο στρατό της Αμερικής, ενσωματώθηκαν πλήρως στη νέα πατρίδα και οι προκαταλήψεις διαλύθηκαν. Οι Έλληνες μετανάστες από τον Ευρωπαϊκό Νότο πολέμησαν τους Ναζί και θυσιάστηκαν όταν οι ρατσιστές της Ku Klux Klan στήριζαν τις ιδέες του Χίτλερ και τελικά απομονώθηκαν από την Αμερικανική κοινωνία. Ο άλλοτε κατώτερος λαός της Μεσογείου, όπως τον αποκαλούσαν, με αγώνες και τεράστιες θυσίες, είχε βρει το δρόμο και την ταυτότητά του. Ήταν πλέον Αμερικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής, υπερήφανοι και για τις δύο ιδιότητες. Ο κύριος Νίκ Θωμόπουλος που είδατε έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που περιγράφει την περιπέτεια και τη συγκίνησή του όταν για πρώτη φορά επισκέφτηκε την Ελλάδα σε μεγάλη ηλικία. Για τους Ελληνοαμερικανούς δεύτερης γενιάς, το ταξίδι στο χωριό των γονιών τους είναι κάτι σαν ιερό προσκύνημα. Εκεί δηλαδή από όπου ξεκίνησε η οικογενειακή περιπέτεια. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους Ελληνοαμερικανούς που μας βοήθησαν να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική. Έχουμε πολλές ακόμα ιστορίες να σας πούμε. Αυτή η τριλογία ήταν μόνο η αρχή. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.